Επιστρέφουμε εδώ στο Key at Night. Μόνοι μας πανηγύρι. Παρέα με τα σπρίντες ως παρέα με την περιβόητη Σάκης Ρουβάς Collection και παρέα με την 18χρονη βιαδά μου. Αυτό να το λέω έτσι να το ακούω. Να σου πω, είσαι μακράν. Στο είχα πει αυτό νομίζω και στο Tour Θετικής Ενέργειας. Είσαι μακράν η πιο μικρή τραγουδίστρια που έχουμε, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή στην δισκογραφία. Μου το έχουν ξαναπεί ότι ίσως είναι η πιο μικρή. Ναι, που να βγάζει CD αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη πιο μικρή. Ακόμα και η Καλομήρα όταν είχε ξεκινήσει στο Fame Story. Ήταν 18. Ναι, ή 18 ή 19 μπορεί. Δεν ήταν 15,5-16 που ήσουν εσύ στο δεύτερο X Factor. Θα επιστρέψω στο Eurovision σε λίγο, αλλά τώρα αφού αναφέρθηκα στο X Factor, το θεωρείς αυτό λίγο μακρινό? Έχει περάσει καιρός για σένα ή ακόμα είναι πρόσφατο? Πιστεύεις ότι γρήγορα. Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω περάσει από όλο αυτό? Δεν προλαβαίνω να το συνειδητοποιήσω. Γίνονται τόσα πολλά στη ζωή μου ξαφνικά, μέσα σε 2 χρόνια. Σαν παραμύθι, ε. Και δεν προλαβαίνεις, ναι, να σκεφτείς τι έγινε ξαφνικά. Και προχωράνε απλά οι μέρες. Πάντως είναι, νομίζω, δική σου περίπτωση. Δεν είσαι η μόνη, αλλά να το πω κιόλας για τα παιδιά τα οποία βλέπουν, που ξέρεις, πολλές φορές βλέπω παιδιά στο δρόμο ή μου στέλνουν στο Facebook, στο Twitter και μου λένε, ξέρω εγώ, θέλω να γίνω τραγουδίστρια, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα, τι να κάνω, να πάω στο talent show. Η δική σου περίπτωση, για παράδειγμα, εσύ χάρη στο X Factor, σε είδε τόσος κόσμος, σε είδε Sony Music και σου πρότεινε ακαριέα με το που σταμάτησες το παιχνίδι, αμέσως νομίζω βγάλατε το Αγάπη, έτσι δεν είναι? Καλά, ναι, δεν θυμάμαι, ναι, σχεδόν αμέσως. Ναι, ναι. Και από τότε έχουν περάσει περίπου 2 χρόνια, έχεις βγάλει δεύτερο CD και τα πράγματα πηγαίνουν φτου φτου φτου, που λένε περίφημα. Πραγματικά, αν δεν ένιωθα τυχερή, θα ήμουν... Θα ήταν αχαριστία. Ναι, θα ήταν αχαριστία. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Πάρα πολύ τυχερή. Και χαίρομαι που το ζω όλο αυτό. Και είμαι τόσο χρονών και πραγματικά έχω δει πάρα πολλά. Έχω περάσει από πάρα πολλά. Έχω εμπειρίες. Ναι, βέβαια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και είναι... Ήταν έντονα αυτά τα 2 χρόνια. Ναι, οπότε ναι. Έχεις ήδη αρκετά. Πάρα πολύ. Φοβήθηκες καθόλου, Ήβη, στην πορεία, δηλαδή λόγω του νερού της ηλικίας σου, επειδή κιόλας έκανες πολλά ταξίδια? Ξέρω ότι έχεις τον μπαμπά σου κοντά, τον έχω δει πολλές φορές μαζί, σίγουρα η οικογένειά σου είναι μαζί σου, αλλά γενικά φοβήθηκες αυτό λόγω του νερού της ηλικίας, ξέρεις, το ότι μπήκες σε αυτό το καινούριο τρίπ? Να φοβηθώ, όχι. Απλά ήμουν λίγο πολύ επιφυλακτική. Ίσως να είχα πολύ άγχος, αυτό. Συνήθως δεν φοβάμαι, απλά αγχώνομαι και σκέφτομαι τα πράγματα 2-3 φορές. Mm-hmm. Αλλά συνήθως έχω και ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, είναι δίπλα μου και με συμβουλεύουν. Οπότε δεν νιώθω φόβο, ίσως να νιώθω άγχος. Το μουσικό σου το στυλ, αυτά τα οποία γουστάρεις εσύ να ακούς, ποια είναι? Δηλαδή, όταν με τη Sony καθίσατε να δείτε πώς θα είναι η Βιαδά μου, ξέρεις, και το συζητήσατε, τι τους είπες? Δηλαδή, ότι σου αρέσει, ξέρω εγώ, π.χ. ξέρω ότι σου αρέσει η Ριάννα, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Σου αρέσει πάρα πολύ. Πες μου πάνω κάτω τις μουσικές σου, τις επιρροές, αυτά που γουστάρεις να ακούς. Άλλο ακούω και άλλο τραγουδάω. Και άλλο τραγουδάς. Ναι, ακούω γενικά απ' όλα. Απ' όλα, απ' όλα. Στο αμάξι όταν είσαι θα στο βάλω σπίτι, Amy ξέρω Winehouse. Εγώ, το MP3 σου. Amy ναι. Winehouse θα βάζα, ναι. Αυτό, το soul jazz. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το ακούω, πραγματικά. Τώρα όμως αυτό που πιστεύω ότι μπορώ να υποστηρίξω καλύτερα είναι pop, dance. Pop. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Άκουε Amy Winehouse. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Να σε σκεφτώ, ξέρεις, τώρα σε κάτι τέτοιο σε στυλ. Εντάξει, είναι λίγο πιο adult αυτό. Ναι. Αλλά, okay. Εντάξει, το συζητώ. Έχεις τη δισκογραφία της? Ναι, δεν έχω σπίτι. Τα έχεις τα σπίτι της, ε? Ναι, ναι. Ήταν ένα απίστευτο ταλέντο, απίστευτο. Και ήταν σοκαριστικό αυτό που έγινε φέτος το καλοκαίρι. Πραγματικά. Πες μου για την καινούργια δισκογραφική δουλειά. Καινούργια, σε εισαγωγικά, που κυκλοφόρησε. Από τι, το καλοκαίρι βγήκε? Ναι. Το καλοκαίρι. Σεπτέμβρη, αρχές. Okay. Ναι, ναι. Το Σαν ένα όνειρο. Που νομίζω ότι ο τίτλος είναι ακριβώς ό,τι πρέπει, αυτό. Ε. Ναι, ναι, ναι. Ταιριάζει τόσο πολύ στην περίπτωση. Βγάλαμε 4 σίγκλ μέχρι στιγμής. Μέσα είναι και το Κράτα Μάτια Σου Κλειστά. Με τις Μέλισσες. Που ήταν το πρώτο το οποίο ακούσαμε πάνω κάτω μετά ακριβώς, από το συντήσουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Το Κάνω Μια Ευχή, το οποίο ήταν και αυτό ένα σίγκλ, mm-hmm. το οποίο έχει γράψει ο Μιχάλης από το Σταβέντο. Μάλιστα. Το Βόλτες στα Αστέρια. Το Βόλτες στα Αστέρια. Και τι άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τι άλλο, αυτά είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ το πρώτο track, δεν είναι το The Queen?
Α, το The Queen, ναι. Που είναι και με ξένο στίχο και είναι πολύ κλαμπίστικο και μπορεί και να μην την καταλάβετε. Ίσως. Την Ήβη, άμα το ακούσετε αυτό, μπορείτε να πείτε, όπα, ποια είναι αυτή. Δηλαδή, περνάει άνετα, θα μπορούσε να είναι ένα ξένο κομμάτι, ενώ να είναι international hit που έχει κυκλοφορήσει στο. Όχι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το δίσκο. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και είναι πολύ ωραίες επιλογές. Αυτό πιστεύω. Έχει και άλλα κομμάτια που μου αρέσουν μέσα από το δίσκο, εκτός από το The Queen, το ξένο. Mm-hmm. Όπως, πες μου ένα ακόμα αγαπημένο σου. Το Σ' αγαπώ και ας μου πήρε καιρό. Μάλιστα. Που είναι και αυτό λίγο πιο jazz. Γι' αυτό ίσως με. Λίξως γι' αυτό, γιατί είναι λίγο πιο διαφορετικός, πιο διαφορετικός ο ήχος. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη Eurovision. Ο διαγωνισμός πότε θα γίνει στην Κύπρο? 25 Ιανουαρίου θα γίνει η επιλογή. Όμως οι προβολές των τραγουδιών θα αρχίσουν από τις 9. Άρα, περίμενε για να καταλάβω. Άρα, μετά τις γιορτές. Θα βγουν δημοσιότητα βίντεο. Θα βγουν βίντεο. Όχι, ένα βίντεο. Μιλάμε για 3 τραγούδια. 3. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, βασικά να εξηγήσουμε όχι στους τηλεθεατές από την Κύπρο που θα το ξέρουν αυτό ήδη, φαντάζομαι. Ότι θα γίνει απευθείας ανάθεση. Δηλαδή, ήδη θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό της Eurovision με 3 διαφορετικά τραγούδια. Θα γίνει αυτή η βραδιά, λοιπόν, 25 του μήνα που είπε. 25. Ακούμε τώρα το The Queen, που σας είπα πριν, έτσι το ακούτε τώρα. Στο background. Λοιπόν, πες μου λίγο πώς ήταν τα τραγούδια αυτά, χωρίς να αποκαλύψεις, δεν θέλω να πεις πράγματα που δεν πρέπει, απλά φαντάζομαι θα είναι μια μπαλάντα, ένα πιο dance, ένα πιο. Πώς τα έχετε μοιράσει? Τα δύο είναι πιο γρήγορα κομμάτια, πιο dance και η μία είναι μπαλάντα. Ωραία. Τα αγαπάω και τα 3 εξίσου. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία τραγούδια, ελπίζω να αρέσουν στον κόσμο. Αυτός αποφασίζει στο κάτω-κάτω με ποιο θα πάμε. Το σίγουρο είναι ότι λατρεύω και τα 3 και θα τα υποστηρίξω και τα 3. Μάλλον την καρδιά. Σκέφτομαι τώρα εγώ, βέβαια καλύτερα να τα ακούσω κι εγώ. Μην λέω μεγάλες κουβέντες. Απλά σκέφτομαι σε τι θα σε ήθελα. Θα σε ήθελα σε ένα slow. Νομίζω θα σε ήθελα με την τσαχπινιά σου να σε δώσω ένα dance. Ξέρεις. Επειδή είσαι παιδί μου νέο κορίτσι, θα ήθελα να σε δω με φιγούρες. Δηλαδή θα ήθελα να σε δω με κίνηση ίσως και όχι με τόσο πολύ με μια μπαλάντα που είναι πιο στατική. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι να ακούσω τα τραγούδια. Αν μου αρέσει πιο πολύ η μπαλάντα, ίσως θα δείξει αυτό. Είμαι σίγουρος ότι έχεις κάποιο αγαπημένο εσύ. Όχι. Η αλήθεια, μου αρέσουν και τα 3, πραγματικά στο αλήθεια. Αλήθεια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου αρέσουν και τα 3 και δεν ξέρω ποιο από τα 3 να διαλέξω. Ήδη μου ποιοι τα έχουν γράψει? Ξένοι. Όλα είναι από το εξωτερικό. Ναι. Wow. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα έχουμε λοιπόν και λίγο διαφορετικό ήχο και την παραγωγή και όλο το πακέτο. Ναι. Σούπερ. Κρατάω αυτό, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη βέβαια μου.